θέλουμε τα δουλευμένα μας και απαιτούμε να έχουμε μια σταθερή εργασία. Να ξεμπλοκάρει πληρωμή μας. Σχεδόν 2,5 εβδομάδες έχουν περάσει μετά την αποκάλυψη για τους επιτρόπους που δεν υπογράφουν και πάλι τα εντάλματα για την πληρωμή των συμβασιούχων και αφού μεσολάβησαν η άτυπη οδηγία του Ελεκτικού Συνεδρίου, η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και οι εγκρίσεις του ΑΣΕΠ. Η γενική εικόνα είναι ότι παρότι σε ορισμένες περιοχές οι επίτροποι υπέγραψαν, εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Η ψήφιση του νέου νόμου που έδινε λύση στη μισοδοσία των συμβασιούχων, έτσι όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν το καλοκαίρι, ο Δήμος Καβάλας προχώρησε σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου και παρέτεινε αυτές, έκανε νέες συμβάσεις στους εργαζόμενους μέσα από τις διαδικασίες προέλαβε ο νόμος. Όμως, για μία ακόμη φορά, ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν θεώρησε τα χρηματικά εντάλματα, διότι δεν τον καλύπτει ο νόμος. Εξακολουθεί να έχει τις ίδιες ενστάσεις που είχε και με τον προηγούμενο νόμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Δήμου Καβάλα στην Υπηρεσία Καθαριότητας να μείνουν απλήρωτοι για τους μήνες Αύγουστο, τον μισό Ιούλιο, Σεπτέμβριο και ούτω καθεξής. Και ο δρόμος πλέον που απομένει προκειμένου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους είναι να προσφύγουν πάλι στα πολιτικά δικαστήρια έτσι, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Έχει διαδικασία του διαγωνισμού. Με τον τελευταίο νόμο δόθηκε δυνατότητα στους Δήμους, αφού εκτιμήσουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό, να υποβάλουν αυτόν τον αριθμό των εργαζομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να δοθεί η έγκριση και διαμέσου ενός διαγωνισμού ΑΣΕΠ να προσληφθούν οι εργαζόμενοι αυτοί ως μόνιμο προσωπικό στους Δήμους. Ήδη ο Δήμος μας έχει κάνει όλες τις ενέργειες, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση, έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, από το ίδιο το ΑΣΕΠ και αυτή τη στιγμή έχουμε υποβάλει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουμε το τελικό OK από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, παρά την εγκύκλειο του ΙΠΕΣ, οι επίτροποι του νομού εξακολουθούν να ζητούν τις εγκρίσεις του ΑΣΕΠ προκειμένου να εγκρίνουν τα εντάλματα με τους εργαζόμενους, αν δεν λυθεί το πρόβλημα να ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Στη Λάρισα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι ο επίτροπος τους εμπέζει και από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει σε κινητοποιήσεις. Απλήρωτη φαίνεται να είναι και οι συμβασιούχοι στην Πάρο, καθώς ο επίτροπος του νομού Κυκλάδων συνεχίζει να αρνείται να εγκρίνει τα εντάλματα, με το Δήμο να τα στέλνει για δεύτερη φορά. Συνεχίζει να αρνείται να υπογράψει και ο Επίτροπος του Νομού Καβάλας, καθώς θεωρεί ότι δεν τον καλύπτει η εγκύκλειος του ΙΠΕΣ. Απλήρωτοι παραμένουν ακόμη και σήμερα οι συμβασιούχοι του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού, καθώς συνεχίζει να αρνείται να εγκρίνει τα εντάλματα η Επίτροπος του Νομού Πιερίας. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν την προηγούμενη φορά. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι Δήμοι, ένας μονοψήφιος αριθμός Δήμων, στους οποίους έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα από τους τοπικούς επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κάποιοι δήμοι, κάποιοι τοπικοί επίτροποι έχουν καλυφθεί μετά την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Εδώ όμως ο δικός μας ο επίτροπος εξακολουθεί να έχει τις ίδιες ενστάσεις. Ο Δήμος έχει απαντήσει στις ενστάσεις του επιτρόπου. Η υπόθεση μάλλον θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα περιμένουμε την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης εκεί.